Φίλες και φίλοι του Web TV της Ιεράς Μητροπόλεως Κηδονίας και Αποκορώνου, οι καταθέσεις ψυχής βρίσκονται κοντά σας με το θέμα αθλητισμός και εκκλησία. Η άσκηση του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος συμπυκνώνονται στην έννοια του αθλητισμού, που είναι μια υγιής έννοια. Κοντά μας βρίσκεται ως προσκεκλημένος ο πατήρ Ιωάννης Καραμουσαδάκης, ο οποίος είναι ιερέας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέου Χωρίου Κηδονίας. Και τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του εδώ. Πάτερ, καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Με ένα πολύ δυνατό θέμα. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που καλέσατε. Ένα ιδιαίτερο θέμα, πρωτότυπο θέμα. Πρωτότυπο για την Εκκλησία τώρα, αλλά υφίσταται ανέκαθεν. Υφίσταται ανέκαθεν. Είναι κάτι που ομολογώ πως δεν γνώριζα ποια είναι η σχέση του αθλητισμού και της Εκκλησίας. Γνωρίζω ότι συμπαρατίθεται σε τέτοιες ενέργειες η Εκκλησία μας. Νομίζω ότι προϋποτίθεται. Αλήθεια. Αν τυχόν ο ιερέας είναι επιμένας μιας ολόκληρης ενορίας, αν ο ιερέας πρέπει να φροντίζει για την ενορία του, για το ποιμνιό του, μέσα στην ασχολή του είναι και ο αθλητισμός. Και αν δούμε από την εξέλιξη της κοινωνίας, και μάλιστα να πω τώρα συγχαρητήρια στην Μητρόπολη που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία προς το καλύτερο για το χώρο και αρχίζουμε και σιγά σιγά και χρονιζόμαστε. Μας βλέπει και κόσμος και εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Να είστε καλά, πάτερ. Λέγαμε λοιπόν ότι προϋποτίθεται ο αθλητισμός στην Εκκλησία και γενικά σε όλες τις καμπές της ζωής του ανθρώπου, είτε είναι Εκκλησία είτε είναι οτιδήποτε αυτό. Γιατί το σώμα, η υγεία, τα πάντα. Η ενασχόληση του ιερά δεν είναι μονάχα να πηγαίνει την Κυριακή στην Εκκλησία, να κάνει τα καθηκοντά του, τα εκκλησιαστικά και τίποτα παραπέρα. Έχετε δίκιο και φαντάζομαι ότι έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι ιερείς ή όλοι. Πλην όμως, η ενασχόλησή σας με τον αθλητισμό με έκανε πραγματικά να εκπλαγώ. Η προσωπική σας ενασχόληση. Να το ξεχωρίσουμε λίγο. Μ' αρέσει γενικά ο αθλητικός. Ενασχολούμαι ειδικότερα με το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Υπήρξα αθλητής του μπάσκετ, υπήρξα αθλητής και παραλίγο πανελλειονίκης στο δίσκο. Αλλά συγκυρίες της ζωής ο Θεός θέλει να γίνω ιερέας και όχι αθλητής. Ναι, ειδικεύομαι στο. Ενασχολούμαι με το πόσο. Όχι, καθόλου, καθόλου. Από το 1986 που ιδρύθηκα μέχρι σήμερα, διατέλεσα πρόεδρο σε ομάδες. Είμαι τώρα πρόεδρο σε ομάδα. Έχουμε γυναική ομάδα στα Χανιά. Να πούμε. Θα πούμε ό,τι θέλετε να πούμε. Για ποια ομάδα μιλάμε, τοπική ομάδα. Εδώ στα Χανιά είμαι στην ΑΟ Χανίο. Είμαι πρόεδρο του Ερασιτέχνη Αθλητικού Ομίλου Χανιά, η οποία μέσα στα τμήματά του έχει και γυναικεία ομάδα ΑΟ Χανιά, η οποία μετά από 3 χρόνια από την ίδρυσή της έχει καταφέρει φέτον να ανέβει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πάρα πολύ. Φέτο αγωνίζεται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Συγχαρητήρια. Και ευκαιρία να θα διακόψω στη Μητρόπολη και προς όλες τις Ελλήνες Μητροπόλεως, ότι έχουμε παιδιά κορίτσια που ασχολούνται με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και είναι και από διάφορες, από πολλές ενορίες. Δεν είναι μόνο από την ενορία μου. Εγώ από την ενορία μου έχω 1 ή 2 παιδιά, αλλά από όλες τις ενορίες. Λοιπόν, τα οικονομικά μας είναι πολύ περιορισμένα και αν τυχόν τα ακούσει και το δει κάποιος ιερέας στην Μητροπόλη, καλό είναι ένα τηλέφωνο να το πούμε τα πολύ. Είναι ανάγκη η χορηγία δυστυχώς στις μέρες μας, πάντοτε ήταν, αλλά βέβαια, σήμερα είναι ένα παραπάνω. Αν ζυγίσουμε τις ανάγκες, αφού είναι περισσότερο να το δώσουμε, είναι και αυτό μέσα. Να μοιραστεί η πίτα, έχει μεγαλώσει. Η πίτα έχει μικράνει και οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει. Ναι, 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 πρέπει να πάτε. Κοπεί σε πολλά κομμάτια. Οι ανάγκες του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι να δώσω χρήματα για το ποδόσφαιρο. Όμως και αυτό χρειάζεται. Και αυτό χρειάζεται και είναι οι μέρες που διανύουμε, περίεργες μέρες. Θέλω να μας πείτε έτσι, τι θεωρείτε ότι προσφέρει ο αθλητισμός γενικά. Και ειδικότερα, αν θέλετε, στους νέους μας και στα παιδιά μας. Γενικά ο αθλητισμός, πέρα το ότι έχουμε ένα γυμνασμένο σώμα, πέρα το ότι αυτό είναι υγεία, να πάμε για τους νέους. Όταν ο νέος μοιηθεί από νωρίς στον αθλητισμό, όπως είναι από τότε που είναι μικρός και έχει το μυαλό ότι είναι σαν μαύρο πίνακα και ότι γράφει μένει εκεί, όταν ασχολείται από μικρός, μάθει να ασχολείται με τον αθλητισμό, θα αποφύγει πολλές κακοτοπιές, πολλά κακά και δεινά της εποχής, της σημερινής εποχής. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να αθλείται και να αθλεί το πνεύμα του και το σώμα του, δύσκολα θα παρασυρθεί στον δρόμο των ναρκωτικών, των διάφορων προβλημάτων που έχει η εποχή μας σήμερα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που, πέραν της δικιάς μου άρεσε, ήταν και αυτός ένας λόγος που ασχολήθηκα με τα παιδιά. Και γενικά με τα παιδιά. Με τα παιδιά και τον αθλητισμό. Γενικά με τα παιδιά και τον αθλητισμό. Ναι. Ναι. Ο αθλητισμός σας άρεσε, ήσασταν και αθλητής, αλλά θεωρείτε ότι παιδιά και αθλητισμός πρέπει να είναι δύο έννοιες που πρέπει παιδιά να συμπορεύονται. Παιδιά και αθλητισμός, παιδιά και πολιτισμός, παιδιά και παράδοση είναι έννοιες που πρέπει η Εκκλησία σε αυτό να πατήσει και να δραστηριοποιηθεί περισσότερο από ό,τι δραστηριοποιείται. Πολύ περισσότερο από ό,τι δραστηριοποιείται. Όχι ότι δεν δραστηριοποιείται. Ναι. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα από πολλούς ιερείς. Εγώ το 1986 που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον
να ασχολούμαι και να φαίνομαι με τον αθλητισμό. Δεν είμαι πρόεδρο ομάδα, δεν υπήρχε κανεί άλλο. Δεν υπήρχε άλλο ιερέα. Επειδή νομίζω ότι ήταν ένα στον ΠΑΟ. Από τότε πολλοί ιερεί έχουν ασχοληθεί. Έχουν σε συμβούλια, είναι ομάδων, βοηθάνε παιδιά, προωθούν παιδιά και όλα αυτά. Και να σκεφτείτε το 1986 που είχε τον ίδιο εγώ, τότε ήταν πιο αγνός. Δηλαδή, οι γονείς όταν βλέπαν ιερέα, ναι, μεν ήταν παράξενο να ασχολείται με τον αθλητισμό, αλλά έμπνε εμπιστοσύνη ο ιερέας, επειδή είναι ιερέας. Όμως, με την πάροδο του χρόνου αυτό άρχισε σχεδόν να χαλά. Γιατί αρχίσαν να κολλάνε στους ιερείς και άλλα πράγματα που η ενασχόλησή τους με τα παιδιά τους προβλημάτιζε. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να έχουμε και ένα αγώνα προς αυτό. Αλλά καταφέραμε και πετύχαμε ότι ο σωστός ιερέας και άνθρωπος πρέπει να ασχολείται και να βοηθάει την ενορία του και τα παιδιά την ενορία και γενικότερα τα παιδιά και να τα κατευθύνει προς τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την παράδοση. Άλλωστε, θα το πω έτσι κάνοντας και λίγο χιούμορ. Στον αθλητισμό ζητάει καλούς προπονητές για μια ομάδα και εσείς ουσιαστικά είστε προπονητής ψυχών, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή προσπαθείτε να αγωγός έτσι, θετικής έτσι ακριβώς είναι. Ενέργειας και αν θέλετε εκείνος ο οποίος είστε και δάσκαλος, είστε και δάσκαλοι ιερείς, έτσι. Αναφέρεστε στο ποιμνιό σας. Μεγάλες κουβέντες και πρέπει να τις έχουμε συνειδητοποιήσει για να τις έχουμε καταλάβει από την ημέρα που θα χειροτονευτούμε μέχρι και την ημέρα που θα πεθάνουμε ότι εκτός από ιερείς τελετουργοί είμαστε και δάσκαλοι, ποιμένες, ψυχολόγοι, όλα. Οικογενειακοί σύμβουλοι. Τα πάντα. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Τώρα, κάποιοι άλλοι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό σε άλλες ειδικότητες καλύτεροι, άλλοι είναι σε άλλες. Αλλά και αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό προσφέρουν και αυτοί. Γιατί αυτό τουλάχιστον μπορούν και κάνουν και δεν χρειάζεται να το λέμε με λόγια, πρέπει να το κάνουμε με πράξη. Σε αυτό με βρίσκεται απολύτως σύμφωνοι. Απλά είναι πολυδιάστατος ο ρόλος σας. Οπότε, γιατί να μην ασχολείστε και με τον αθλητισμό. Είναι εγώ κάτι δεν το βλέπω, Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Πολλοί όταν ασχολήθηκαν, όταν ιδρύσαμε τη γυναική ομάδα, ποδόσφαιρο, γυναικείο ποδόσφαιρο στα Χανιά. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Ταμπού. Γυναίκε ποδόσφαιρο, παίχτηρε, κάτι στην κουζίνα. Συγγνώμη, δεν είναι παιδιά τη ενορία. Μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι, το κορίτσι δεν είναι παιδί τη ενορία. Δηλαδή, ένα κορίτσι που επιλέγει σαν άθλημα το ποδόσφαιρο, πρέπει να το αποκόψουμε και να το ξεκόψουμε από την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι αθλητισμό το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα από τα θεαματικότερα αθλήματα, όπω γνωρίζετε πολύ καλά. Και συγκινεί ένα μεγάλο μέρο του κοινού. Βέβαια είναι καλό και είναι πολύ σωστό και καλό το ποδόσφαιρο, είναι το μεγαλύτερο, το λαοφιλέστερο, αλλά εγώ δεν είμαι σύμφωνος και τόσο πολύ. Σε τι διαφωνείτε? Είμαι του ερασιτεχνικού αθλητισμού, όχι του επαγγελματικού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, όχι του επαγγελματικού, όχι ότι αντιτίθεμαι ότι δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θεωρείτε ότι ο αθλητισμός σήμερα, ας το διευρύνουμε λίγο το θέμα, η έννοια του αθλητισμού έχει πληγεί και έχει διαβρωθεί από τον επαγγελματισμό? Ότι πολύ, έχουμε επαγγελματίες αθλητές, επαγγελματίες προπονητές κτλ. Πολύ. Διαβάστε ειδήσεις. Διαβάστε site, αθλητικά site, να δείτε τι συμβαίνει με αθλητές καταξιωμένους που τους βλέπαμε και τους είχαμε πρότυπα. Που εξαιτίας των αναγκών εντός παρενθέσεως να είναι πρώτη συνέχεια, εξαιτίας της εταιρείας που τους σποσωρώνουν ότι πρέπει να είναι στην κορυφή και επειδή πρέπει να είναι στην κορυφή και είτε δεν μπορούν εξαιτίας των σωματικών του προσόντων είτε οτιδήποτε άλλο, αρχίζουν αναβολικά και βλέπετε με κάποιο καιρό μετά από. Τόπινγκ, ντοπαρισμένοι, πολύ. Το βλέπουμε, αυτό δεν είναι στη θέληση του αθλητή, είναι στη εταιρεία του επαγγελματισμού. Και έρχομαι λοιπόν να ρωτήσω πάνω σε αυτό που τώρα μόλις λέτε εσείς. Ποια είναι τα ιδανικά που πρέπει να κατακτήσει ένας καλός αθλητής ή τι πρότυπα πρέπει να έχει ένας καλός αθλητής και πόσο πολύ απομακρύνονται οι αθλητές ή οι επαγγελματίες από αυτά τα αρχικά πρότυπα που όφιλε να έχει? Νομίζω ένας αθλητής ο οποίος ξεκίνησε από μικρός να αθλείται για το προσωπικό του καλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι για να κάνει πρωτοαθλητισμό. Όχι για να κάνει. Αν στην πορεία προκύψει ο πρωτοαθλητισμός, όταν οι ρίζες του και ξεκίνησε για το δικό του προσωπικό και καλό συμφέρον και έχει καλούς δασκάλους και καλούς προπονητές, δεν θα τον αφήσουν. Να εμπλακεί, δεν θα τον αφήσω και δεν θα εμπλακεί. Γιατί μια σε την οικοδομία, όταν κάνει σε σαθρά θεμέλια και σε. Θα ταρακούνται κάποτε. Όταν όμως ξεκινήσει από νωρίς και σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί σε τέτοιου είδους ιστορίες. Άρα το πρότυπο πρέπει να είναι το εφαγωνίζεστε. Το εφαγωνίζεστε σε γενικές γραμμές, αλλά το πρότυπο πρέπει να είναι ο Χριστός. Το πρότυπο πρέπει να είναι ο Χριστός. Πώς ακριβώς το συνδέομαι αυτό με τον αθλητισμό, θα μας πείτε? Πώς συνδέουμε τον αθλητισμό με το πνεύμα του Χριστού? Έχω δει πολλούς αθλητές και χριστιανούς ορθόδοξους και χριστιανούς καθολικούς
πριν κάνουν οτιδήποτε σε διεθνείς και αγώνες. Και μουσουλμάνους και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Να κάνουν. Προσευχή τους. Είναι σε αυτό που πιστεύω. Πώς συνδέεται. Το βλέπετε πώς συνδέεται. Μόνο του συνδέεται. Συνδέεται μόνο του. Δεν το εξαναγκάζει κάποιος να το κάνει, αλλά είναι αλληλένδα και συνδεδεμένα. Όταν το παιδάκι που έχω στην ενορία και κουβεντιάζομαι και είναι στο κατηχητικό, λέμε τα προβλήματά του, συμμετέχει στην εκκλησία, συμμετέχει και είναι στην πορεία, γίνεται και αθλητής, πώς είναι δυνατόν να μην συνδέεται ο αθλητισμός με την εκκλησία, με το θέμα του παιδιού, με την εκκλησία. Σωστά. Και είναι κάτι για το οποίο η ίδια η εκκλησία. Είναι κάτι το οποίο εγκρίνει η Εκκλησία, γιατί οδηγεί στη σωματική υγεία και συνεπαγωγικά και στην ψυχική υγεία. Έτσι. Δεν είναι κάθαρση ψυχής το να αθλείσαι, δηλαδή καθαρίζεις και την ψυχή σου και το πνεύμα δύσκολα, σου. Δύσκολα θα συναντήσουμε αθλητή να είναι ψυχολογικά, μάλλον δύσκολα θα συναντήσουμε ψυχολογικά άρρωστο και να είναι, είναι αθλητής. Μάλιστα. Σπάνια τουλάχιστον, από ό,τι διαβάζουμε, σπάνιες περιπτώσεις ή καθόλου. Άρα λοιπόν ο αθλητισμός σώζει και από την ψυχολογική κρίση των ημερών. Ασφαλώς. Από. Σώζει, βοηθάει, βοηθάει, συντελεί. Ίσως γι' αυτό βλέπω, Πάτερ, και πάρα πολύ κόσμο και στην πόλη μας να περπατάει, να κάνει βάδιν. Ναι. Από γεύματα, ώρες που μπορεί ο καθένας. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά, νέα παιδιά να κάνουν jogging που λέμε ή μεγαλύτερους ανθρώπους να κάνουν γρήγορο βηματισμό για άθληση και για ευεξία. Μακάρι να το είχαν αυτό, λέω εγώ, ναι, που και εγώ τους βλέπω. Δεν ζω, ναι, μένουμε σε ένα χωριό 25 χιλιόμετρα από εδώ, αλλά το βλέπω. Εκεί, ναι. Βλέπω λοιπόν, και εγώ το παρακολουθώ και το βλέπω, αλλά μακάρι αυτό να συμβαίνει επειδή τον θέλουν και επειδή το έχουν συνηθίσει. Και όχι επειδή τους επέβαλε ο γιατρός εξαιτίας κάποιων προβλημάτων. Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο στους νέους, ναι, επειδή το νιώθω και το αισθάνομαι. Ναι, ναι. Σε μεγάλες ηλικίες φαντάζομαι και υποψιάζομαι ότι το ποσοστό, το 70% είναι επειδή τους έχει συστήσει ο γιατρός τους. Ναι, θα έπρεπε εννοείται να είναι τρόπο ζωής ο αθλητισμός. Ασφαλώς. Οι Έλληνες θεωρείτε ότι δεν είμαστε αθλητικοί χαρακτήρες. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δυστυχώς και εγώ. Δυστυχώς καθόλου. Ναι. Δηλαδή, ενώ. Και αν τυχόν δούμε την περίοδο, τη μη καλοκαιρινή περίοδο, που δεν έχουμε τουρίστες, σπάνιοι θα είναι αυτοί που περπατάνε στους δρόμους, ναι, ναι, και γενικά. Την τουριστική περίοδο, είτε επειδή βλέπουμε και τους ξένους που τρέχουν και περπατάνε, μπορεί να ζηλέψουμε κι εμείς, μπορεί να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Δεν είμαστε αθλητικοί τύποι και δεν το έχουμε βάλει μέσα στη ζωή μας, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Όχι, και είναι και οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν αλλοιωθεί παράλληλα με την εγκατάλειψη του σώματός μας. Που. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε στην παλιά διατροφή. Εξαιτίας κρίσεως. Αυτές τα αίτημα και τα. Θα είναι τα θετικά. Θα γυρίσουμε σιγά σιγά στα χορηγάτικα, στα ντόπια, στα χορταράκια, εξαιτίας της κρίσεως. Αναγκαστικά. Ποια θεωρείτε ότι είναι η σχέση της αρχαίας Ελλάδας, πώς συνδέεται το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, που ας μην γελιόμαστε, το νους υγιής, ενσώματι υγιή, οι αρχαίοι Έλληνες το είπαν πρώτοι και το εφάρμοσαν, διότι αθλούνταν. Στη Σπάρτη και κορίτσια, όχι μόνο αγόρια, στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις κράτη, περισσότερο τα αγόρια βεβαίως, ο αθλητισμός ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους. Πώς συνδέεται αυτό από μια εποχή που βεβαίως υπήρχε ειδωλολατρία με την Εκκλησία, την Ορθόδοξη και το Χριστιανισμό. Μακάρι να μπορούσαμε να το συνεχίσουμε. Αλλά το αποκόψαμε. Ναι. Το ξεχάσαμε και όχι μόνο αυτό, και πολλά πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε σαν πρότυπα από τους αρχαίους ημών προγόνους. Τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε αφήσει. Και είχε περιοριστεί ο αθλητισμός και στο Βυζάντιο. Ήταν υπόθεση εκείνο που εργάζονταν στον υπόδρομο, τον επαμοιβή αθλητών και αθλητριών. Έτσι, έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν ο επαγγελματισμός άρχισε να μπαίνει στον αθλητισμό του Βυζάντιου. Από τότε. Ας πούμε επαγγελματισμός. Εξαναγκαστικός επαγγελματισμός. Ναι, ήταν οι άνθρωποι του θεάτρου, του υποδρόμου, όλοι αυτοί που μπαίναν στη διαδικασία να προσφέρουν θέαμα στον κόσμο. Αυτό λέω ότι μάλλον εκείνη την περίοδο μπήκαμε στον κακό δρόμο. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν επαγγελματίες, ήταν εξαναγκασμένοι. Mm. Μπαίνανε μέσα για να παλέψουν, για να γελάσουν και ένας απειλούς να πεθάνει που ήταν από τη φυλακή. Τα καλά πάντα δοκιμάζεται, πάντα κατέχεται από ποντός είδους πονηρού απέχεται, λέει ο Αποστόλος Παύλος. Για ποιο λόγο λοιπόν να δούμε ποιο είναι το σωστό, και αφού το έχουμε δει, το έχουμε δοκιμάσει και ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Να το βοηθήσουμε, να το προωθήσουμε, τον σωστό αθλητισμό, τον σωστό πρωταθλητισμό. Να τον προωθήσουμε, να συντελέσουμε και να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η Εκκλησία μας ποτέ. Πρέπει και. Ποτέ. Ναι, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω κάτι. Πρέπει να το κάνουμε έτσι και η Εκκλησία είναι ένα μέσο που μπορεί και αυτή να συντελέσει. Μέσω ατόμων, μέσω προσώπων. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι και στον χώρο. Ασφαλώς υπάρχουν. Δεν αντιτίθεται λοιπόν το πνεύμα της Ορθοδοξίας στο αρχαιοελληνικό πνεύμα.
Όσον αφορά τον αθλητισμό. Ναι, τον αθλητισμό. Όχι, νομίζω όχι. Νομίζω και θεωρώ όχι και ούτε πρέπει. Έτσι, γιατί θα ήταν παράλογο πραγματικά τη στιγμή που πρεσβεύουμε τη σωματική υγεία, την πνευματική υγεία και την ψυχική υγεία, να μιλάμε για μη αθλητισμό. Έχει τοποθέτηση η Εκκλησία πάνω στο θέμα του αθλητισμού, του επαγγελματικού αθλητισμού κτλ.? Επίσημη θέση, αν έχει πάρει η Εκκλησία, δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Mm. Αλλά δεν θα έπρεπε να εμπλακεί σε τέτοια πράγματα η Εκκλησία. Ούτε να πάρει θέση υπέρ, ούτε να πάρει θέση κατά, προσωπική μου. Η θέση της Εκκλησίας είναι να δείξει, να διδάξει, να κηρύξει, να βοηθήσει το υγιές κομμάτι του αθλητισμού. Θεωρείτε, Πάτερ, ότι τα Ελληνόπουλα σήμερα ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό? Από το ή είναι παιδιά του κομπιούτερ, του υπολογιστή? Θεωρώ ότι πολλά άτομα, αν κρίνω πολλά παιδιά, πολλοί νέοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί αν κρίνουμε πόσες ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, στίβος, ποδόσφαιρο υπάρχουν, άρα ένας μεγάλος αριθμός Ελληνόπουλων ασχολείται με αυτά. Ερασιτεχνικά, γιατί όταν πάμε στο επαγγελματισμό, θα δείτε τι συμβαίνει με τις ομάδες, ότι βλέπεις εντεκάδα και δεν υπάρχει ένας ή κανένας ποδοσφαιριστής μέσα Έλληνας. Ναι, δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέτε. Καθόλου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει. Έχουμε παιδιά με ταλέντο. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, πώς το λέει. Μα τα τρώει τα παιδιά της. Αν μου λέτε κάτι τέτοιο που διαπιστώνετε. Αν κοιτάξετε στο εξωτερικό πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές υπάρχουν, και μιλάω για ποδοσφαιριστές επειδή είμαι γνώστη του αντικειμένου. Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές έξω, λοιπόν, έτσι. Σε ομάδες πάρα πολύ. Αλήθεια. Πάρα πολλά Ελληνόπουλα που τους βλέπουν ομάδες και τους παίρνουν εκεί, που δεν τους εμπιστευόμαστε εμείς, που έχουν φύγει από ομάδες δικές μας, γιατί δεν τους έμπνεε, δεν τους άρεσαν στους προπονητές. Φύγαν και πήγαν σε άλλες ομάδες εξαιτίας κάποιων άλλων συμφερόντων. Όχι γιατί έπρεπε να πάρει κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ή γιατί δεν ξέρω και εγώ ποιος ήταν ο λόγος. Αλλά πολλά Ελληνόπουλα έχουμε ταλέντο, υπάρχει ταλέντο, αλλά δεν αξιοποιείται. Φαντάζομαι και πιστεύω και ελπίζω να αξιοποιηθεί εξαιτίας της κρίσης αυτής, οι μεγάλες, οι τεράστιες, οι φοβερές μεταγραφές. Θα φτάσουμε στη ρίση εκείνη που λέει: όπου φτάνει το χέρι σου, να κρεμάσει το καλάθι σου. Βουκολιέ, Χανιά, έχεις δυνατότητα να συντηρήσεις μια ομάδα στην Α' εθνική κατηγορία με τα οικονομικά δεδομένα της σημερινής εποχής? Ευχαρίστω να τη συντηρήσει, να την έχει. Δεν έχει, να μην την έχει. Φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτέ οι μεταγραφέ. Ποτέ δεν συμφωνούσα σε αυτό το θέμα. Εγώ, όταν δεν έχει την περιοχή σου να αξιοποιήσει, δεν έχει το υλικό για μια ομάδα στην περιοχή, για ποιο λόγο να υπάρχει? Σωστά. Να υπάρχει σε μια χαμηλότερη κατηγορία. Εκεί μπαίνουν λοιπόν οι παράγοντε που θέλουν να προβληθούν, θέλουν την αυτοπροβολή και μπαίνουν και βάζουν κάποια χρονιά κάποια χρήματα για μια-δύο χρονιά και μετά φεύγουν. Μοιάζουν και μοιάζομαι όλοι σαν εκείνο το Όχι αλεξιπτωτιστές. Έρχονται σαν αλεξιπτωτιστές, ναι. Βάζουν κάποια χρήματα και εμείς τι είμαστε, γινόμαστε ένα κισός. Πώς λέει ο Ελίτης, ποιος το λέει, δεν θέλω το κισού, το πλάνο ψήλο μας εξένω να στυλώ ματαδεμένο. Ποιος το λέει ο Ελίτης, δεν θυμίζει ο Φέρης, ένας από τους δύο. Δεν είμαι βέβαια. Μοιάζομαι με το κισό που βρήκαμε ένα κυπαρίσι και ανεβήκαμε πάνω στο κυπαρίσι. Έκοπες το κυπαρίσι, έπεσε ο κισός. Έτσι είναι αυτό που συμβαίνει τουλάχιστον στην περιοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή σταθερότητα στις επενδύσεις. Δεν είναι αξιοποίηση των παιδιών. Αφού λέμε αξιοποίηση των παιδιών, του δικού μας παιδιού. Ναι, ναι. Έτσι έχετε δίκιο. Με αποτέλεσμα και αυτά να απογοητεύονται πολλές φορές. Να απογοητεύονται, να σταματούν. Που εμείς δεν το θέλουμε. Όχι βέβαια. Έτσι. Δεν το θέλουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Διότι και ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα. Ένας αθλητής είναι ήπιος οδηγός. Δηλαδή τα παιδιά μπορούν να εκτονώνονται στο στίβο, στο ποδόσφαιρο, οπουδήποτε. Δεν μπορώ να συνδυάσω ότι, ένας αθλητής είναι σωστό άτομο. Είναι σωστό, είναι συνειδητοποιημένο άτομο. Γνωρίζει και το μέτρο. Ασφαλώς, αυτό λέω. Και όμως το θέμα της δικής συμπεριφοράς των Ελλήνων είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει κάποια άλλη φορά να το κουβεντιάσουμε με κάποιο άλλο πιο ειδικό τρόπο. Εγώ δεν φαντάζομαι ότι ένας καλός αθλητής δεν μπορεί να ξεφύγει από τα όρια και να δυνάμει όλοι μπορούμε. Δυνάμει μπορούμε όλοι και ένας αθλητής λιγότερο, αλλά δεν είναι μέτρο σύγκρισης αν αθλητής ή όχι, αν δεν μπορεί να κάνει το ατύχημα. Θεωρώ απλά ότι τα τροχιά είναι πληγή για την ελληνική κοινωνία και αν τα παιδιά μας εκτονώνονται στο στίβο, στο ποδόσφαιρο, κάπου αλλού, είναι πιο ήρεμα. Τα βλέπω στους δρόμους και οδηγούν σαν μανιακά. Και μάλιστα χωρίς κράνος πολλές φορές. Αν και η αστυνομία καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες να τους παρατηρεί κτλ. Δείχνουν ότι έχουν θυμό. Αν αυτό το θυμό τον βγάζουν μέσα στον χώρο των αθλητικών. Και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μου αρέσει. Ναι. Μου είχατε πει προηγουμένως στις Βουκολιές, αυτό θα σου πω, ότι έφτιαξα μαζί με τη βοήθεια του Δημάρχου πίστα για να πηγαίνουν εκεί οι νέοι της περιοχής να ξεδίνουν, να καίνε τα λάστιχα που τους αγόρασε ο μπαμπάς τους, να καίνε τα μηχανάκια τους και να κάνουν οτιδήποτε, για να ξεδίνουν στο συγκεκριμένο χώρο
Κάναμε και αγώνες με τη λέσχη αυτοκινήτου Χανίου, με την ΑΛΑΧ, με το συγκεκριμένο χώρο, ούτως ώστε όταν να ηρεμήσουν εκεί ναι, και να μην εκτονωθούν στην άσφαλτο και ούτως ώστε να κινδυνεύουν και αυτά, αλλά και εσείς και εγώ που περνάω με την οικογένειά μου και δεν έχω κανένα. Κάναμε και σκύγμα. Δηλαδή, τον βλέπουμε τον πρόβλημα. Και θέλω να σας πω, θέλω να καταλήξω ότι όταν. Για να καταλήξω πάλι στην Εκκλησία, την προσφορά της Εκκλησίας γενικά στον αθλητισμό. Γενικά η Εκκλησία πρέπει να είναι παρούσα όταν το μέσο της, ο ιερέας της, μπορεί να τα συνδυάσει και πρέπει να τα συνδυάσει. Επιβάλλεται να είναι κοντά σε ολόκληρο, βέβαια να ασχολείται μόνο με αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, είναι μια παράμετρο. Αλλά να είναι και αυτά μέσα στις υποχρεώσεις και, στα καθήκοντά του. Και άλλωστε. Ο ιερέας του σήμερα με τον ιερέα του χθες έχουν κάποια σταθερά σημεία κοινά και κάποιες διαφορές. Η κοινωνία εξελίσσεται. Δηλαδή τώρα και εμείς βλέπετε ότι εδώ έχουμε την τεχνολογία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εγώ ειλικρινά σας πω δεν ήξερα ότι έχει. Η Μητρόπολη δεν ήξερα ότι έχει. Ειλικρινά το λέω, δεν το ήξερα γιατί. Προχωράμε. Και μπράβο και σε εσάς, στον νεότατο και σε όλου τους ανθρώπους που είχαν την ιδέα και την υλοποίησαν αυτή την. Ήταν απόφαση του Σεβασμιότατου και του Πανοσολογιώτατου. Και υλοποίησαν αυτή την. Ναι, είναι σημαντικό διότι αυτό λέω ότι οι συνθήκες αλλάζουν. Όχι. Οι συνθήκες αλλάζουν. Μάλλον οι συνθήκες αλλάζουν, οι άνθρωποι δεν πρέπει να λάβουν εξαίρεση των συνθήκων. Ακριβώς. Το νόημα της Εκκλησίας δεν αλλάζει και όχι, της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να το υπηρετούμε και με διαφορετικούς τρόπους. Και ο αθλητισμός είναι ένας διαφορετικός υγιής τρόπος. Είπαμε και προηγουμένως. Πάντα δοκιμάζετε, πάντα κατέχετε. Δεν έχει ύποπτα η τεχνολογία, δεν έχει ύποπτα το ίντερνετ, δεν έχει ύποπτα όλα αυτά. Εγώ υπήρξε ένα διάστημα που τα παιδιά της Ενωρίας και της ευρύτερης περιοχής, γιατί εγώ, η Ενωρία μου είναι μικρή και δεν έχω πολλά παιδιά, τα παιδιά της Ενωρίας ήταν τάχανα από τον δρόμο, τάχανα από το καφενείο, από την εκκλησία. Πού είναι ο Μανώλης, πού είναι ο κόσμος, στον υπολογιστή, πέραν υπολογιστή, λερνήσεω τη μέρα στον υπολογιστή. Και αναγκάστηκα και έκανα αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Έφτιαξα ένα θεατρικό το οποίο το πήγαμε 2 χρόνια συνεχόμενα. Όλα τα παλιά παιχνίδια, ξύλι και καμάκι, για να τα βγάλουν να ματώσουν τα γόνατά τους όπως παίζανε παλιά. Για να φύγουν από τον υπολογιστή. Και τα καταφέρατε. Για ένα χρονικό περιθώριο, για ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή, κάνα εξάμεινο όλη την περιοχή. Τώρα που μεγαλώσανε, είναι αναγκαίο μέσο της επιβίωσης των παιδιών ο υπολογιστής. Το αναγκάζει να κάνει οτιδήποτε και αν έχει πρέπει και να κάνει. Πλέον. Το οδηγεί και από το σχολείο στον υπολογιστή και εκ των πραγμάτων. Αφιερώνει πολλές ώρες στον υπολογιστή. Δυστυχώς. Γιατί εμάς δεν μας πρέπει να είμαστε γνώστες για να καταθέσουμε τη φορολογική μας δήλωση. Τα πάντα όλοι πρέπει να τα μάθουμε. Ναι, η τεχνολογία εξελίσσεται, βοηθάει την ζωή και τη διαφύγηση του ανθρώπου, αλλά υπάρχουν και τα πονηρά της. Να αποφεύγουμε τα πονηρά και τα κακά. Έτσι. Και να επιλέγουμε λοιπόν. Και αυτό τα καλά. Αυτό θα είναι και το μήνυμα της σημερινής εκπομπής αναφορικά με τον αθλητισμό πάντοτε. Τι μήνυμα να δώσουμε στην νεολαία, πατέρα. Ότι. Και στους γονείς. Πώς? Και στους γονείς. Να σπρώχνουν τα παιδιά τους προς τον αθλητισμό. Και να τους το επιβάλλουν όταν είναι μικρά, γιατί δεν μπορεί να το πιέσει τον έφηβο, να τον πιέσει να ασχοληθεί. Και να αθλούνται για να δίνουν καλό παράδειγμα. Ασφαλώς. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι. Η καλύτερη προτροπή είναι το παράδειγμα, να το κάνουν και οι ίδιοι. Άρα ο άνθρωπος που αθλείται σίγουρα έχει λιγότερες πιθανότητες να υποπέσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή κακό της εποχής. Εγώ να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ένας άλλος αέρας έπνευσε σήμερα στις καταθέσεις ψυχής και θα χαρώ να συνεχίσουμε πραγματικά με αναλόγως ενδιαφέροντα θέματα και στη συνέχεια. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Να κάνω μια πρόταση. Βεβαίως. Να παρακαλέσω πάρα πολύ και εσάς και την μέσω εσάς και μέσω του καναλιού Δημητρόπου να μας καλέσετε μαζί με τη γυναική ομάδα να δείξουμε και να προβάλλουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο στα χάρη. Να εισηγηθούμε στο Σεβασμιότατο και να εισηγηθείτε κι εσείς. Είμαι βέβαιη, είναι ένας άνθρωπος προοδευτικός ότι θα συνενέσει σε κάτι τέτοιο. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα, πάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και εσάς. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε και σήμερα κοντά μας στις καταθέσεις ψυχής. Να είστε καλά.